είναι μια μεγάλη μέρα για την πόλη μας, για το Λιβύο μας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που αναλαμβάνουμε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Το μήνυμα των Ολυμπιακών Αγώνων μέσα από αυτή τη διοργάνωση πρέπει να περάσει. Η ειρήνη, η ομοψυχία πρέπει να είναι οι βασικές αρχές για να πορευτούμε. Οι επιχειρηματίες, οι ξενοδόχοι και όλοι οι πολίτες είναι έτοιμοι να αναλάβουν κάτι τόσο μεγάλο, γιατί το έχουμε στην κουλτούρα μας. Έχουμε αναλάβει και έχουμε δείξει και στο παρελθόν ότι μπορούμε να αναλάβουμε και να αφήσουμε αυτή τη διοργάνωση τις καλύτερες εκπτώσεις. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναλαμβάνουμε ουσιαστικά τώρα και τις υπογραφές που έπεσαν από τον Δήμαρχο και από τον Πρόεδρο της Διευθυντικής Ομοσπονδίας Εργασιακού Αθλητισμού τους αγώνες για το 2025. Είναι μια μεγάλη στιγμή για την πόλη μας, για την Ρήμη μας. Από εδώ και στο εξής θα εργαστούμε μεθοδικά για να μπορέσουμε να το φέρουμε εις πέρας άλλη μια μεγάλη διοργάνωση και να δείξουμε ότι πραγματικά είμαστε ένας εθνικός προορισμός. Λίγο, λίγο, λίγο. Έτοιμοι. Όχι. Είναι αργιά, γιατί αργούμε. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναλαμβάνουμε ουσιαστικά τώρα και τις υπογραφές που έπεσαν από τον Δήμαρχο και από τον Πρόεδρο της Διευθυντικής Ομοσπονδίας Εργασιακού Αθλητισμού τους αγώνες για το 2025. Είναι μια μεγάλη στιγμή για την πόλη μας, για το Δήμο μας. Εδώ και στο εξής θα εργαστούμε μεθοδικά για να μπορέσουμε να το φέρουμε εις πέρας άλλη μια μεγάλη διοργάνωση και να δείξουμε ότι πραγματικά είμαστε ένας εθνικός προορισμός δυνατός. Η απόψινή υπογραφή της συνεργασίας για τη διεξαγωγή των παγκοσμίων αγώνων εργασιακού αθλητισμού στη χώρα μας θεωρώ ότι και μάλιστα στην Αγγλία Ολυμπία υποδηλώνει και ανακλά την ιστορικότητα της ημέρας και οπωσδήποτε ο Δήμος μας από τη στιγμή που κατάφερε σε σχέση με την υποψηφιότητα της Νότιας Κορέας να επικρατήσει θεωρώ ότι μέσα στη διετία του 2023-2025 θα προετοιμαστεί κατάλληλα όπως αξίζει για να δώσει ένα διεθνές στίγμα πως εκτός από την αρχαία Ολυμπία υπάρχει και ο Δήμος Λουτρακίου Παραχώρας Αγίων Θεοδόρων και οι άνθρωποι του για να υποστηρίξουν αυτό το διεθνές, το παγκόσμιο αθλητικό γεγονός από τη στιγμή που ο αθλητισμός είναι η κοινή γλώσσα όλου του κόσμου, η κοινή γλώσσα των εργαζομένων όλου του κόσμου. Εγώ θα ήθελα και πάλι να δώσω συγχαρητήρια στον Δήμαρχο τον Γιώργο τον Κιόνι για τη μεγάλη προσπάθεια και πραγματικά μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα για το Λουτράκι. Νομίζω ότι είναι γύρω στους 5.000 αθλητές που θα παρακολουθούν στο Λουτράκι και θέλουμε να γίνει ό,τι το καλύτερο γιατί αυτό θα είναι μια πολύ μεγάλη διαφήμιση όχι μόνο για το Λουτράκι, για την Κορινθία και για όλη την Πελοπόννησο. Θα το ευχαριστούμε και πάλι, ευχαριστούμε και τον πρόεδρο τον κ. Μπρούνο για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Ένα πάρα πολύ σημαντικό αθλητικό γεγονός για το 2025 στο Λουτράκι. Γενικότερα όχι στο Λουτράκι αλλά στο Λουτράκι. Μετά την υποψηφιότητα που βάλαμε για τους παγκόσμιους εργασιακούς αθλητισμούς στη Ρώμη τον προηγούμενο χειμώνα, Δεκέμβριο μήνα, κερδίσαμε αυτούς αγώνες, τους εργασιακούς παγκόσμιους αγώνες, οι οποίοι θα γίνονται το Μάιο του 2025 στο Λουτράκι. Αυτό πάει να πει ότι πάνω από 5.500-6.000 αθλητές στο Λουτράκι, τουλάχιστον για ένα δεκαήμερο. Πολύ σημαντικό για την προβολή του Δήμου μας γενικότερα και τη διαφήμιση του Δήμου μας. Θα ετοιμαστούμε. Τον Σεπτέμβριο, 9 Σεπτεμβρίου, θα πάμε στην πόλη της Ιταλίας που γίνονται οι παγκόσμιοι εργασιακοί αγώνες φέτος για να παραλάβουμε τη σημαία των αγώνων για το 2025. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την Επιτροπή και τον Πρόεδρο τον κύριο Μπρούνο οι οποίοι μας ανέθεσαν με ένα δύσκολο αντίπαλο μια μεγάλη πόλη της Νοτιού Κορέας διεκδικήσαμε και πήραμε αυτό το παγκόσμιο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους για όλη αυτή την προσπάθεια που έγινε και τελικά οι αγώνες θα έχουν το 2025 στο Λουτράκι.